Ερχόμεθα, αγαπητοί μου, εις το 12ο τώρα κεφάλαιον, το οποίο της Αποκαλύψεως πάντοτε, το οποίο είναι σπουδαιότατο, διότι αποτελεί το κέντρο του όλου βιβλίου και το κλειδί ακόμη προς κατανόηση του όλου βιβλίου. Το περιεχόμενο του κεφαλαίου είναι μία τριμερής οπτασία κατά την οποία παρίσταται συμβολικός η προκριματική τροποντινά πάλι μεταξύ του Σατανά και του Μεσσίου. Και αυτό τόσο κατά την παρούσαν, κατά την πρώτη παρουσία του Κυρίου, όσο και κατά την δευτέρα του παρουσία. Εις την πρώτη εικόνα της οπτασίας παρίσταται μία γυνή μεγαλοπρεπής και ουρανία. Στη δευτέρα εικόνα έχουμε την μάχη του δράκοντος, διαβόλου, μετά του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και την πτώση του δράκοντος από τον ουρανό. Στην τρίτη εικόνα έχουμε το θυμό του δράκοντος, του διαβόλου, που καταδιώκει την γυναίκα της πρώτης εικόνος και η οποία καταφεύγει στην έρημο της. Περιληπτικά λοιπόν όλο το κεφάλαιο είναι αυτό με την τριμερή οπτασία. Και σας διαβάζω το ιερόν κείμενο. «Και σημείων μέγα όφθη εν το ουρανό, γυνή περιβεβλημένη των ήλιων, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12, και εν γαστρή έχουσα και κράζει και οδύνουσα και βασανιζομένη τεκίν». Είδα, λέγει, μεγάλο σημείον επάνω εις τον ουρανόν, γυνή ντυμένη τον ήλιο, η σελήνη κάτω από τα πόδια της, και στο κεφάλι της υπήρχε ένα στεφάνι από 12 αστέρια, και η γυναίκα αυτή εγκυμονούσε και από τους πόνους της εγκυμοσύνης της κράζει και βασανίζεται για να γεννήσει. Είναι μία μεγαλοπρεπής εικόνα, μια γυναίκα που είναι ντυμένη τον ήλιο. Τι σημαίνει σημείον καταρχάς, για να πάρουμε το ιερό κείμενο βήμα προς βήμα? Όταν λέγει σημείον, μέγα όφθη σημείον εν το ουρανό, σημείον είναι μία πάρα πολύ, ίσως από τις πολύ λίγες λέξεις του ελληνικού λεξιλογίου, πολυσήμαντη, όπως και οι λέξεις λόγος. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν 38 σημασίες της λέξεως σημείων. Θα πει ένα έκτακτο γεγονός. Θα πει μάλιστα έκτακτο γεγονός εμπροκειμένο με μία εσχατολογική διάσταση, που σημαίνει ότι και στα Ευαγγέλια Φερυπίνο Ματθαίος γράφει αυτό το πράγμα. Μικροφωνίζει. Τότε φανίσετε, Ματθαίος 24:30, τότε φανίσετε το σημείο του Υιού του Ανθρώπου. Τότε θα φανεί το σημείο του Υιού του Ανθρώπου. Δηλαδή αυτό το σημείο έχει, όπως βλέπουμε, μία εσκατολογική πραγματικά διάσταση. Και το σημείο αυτό χαρακτηρίζεται, όπως σας είπα, ως μέγα. Σαν κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, και μάλιστα εις τους εσχάτους καιρούς. Αυτό το μέγα σημείο εμφανίζεται εις τον ουρανό. Δεν είναι εις τον ουρανό, αλλά εις το εσωτερικό μέρος του ουρανού, δηλαδή, αν θέλετε, εις το εσωτερικό ως προς την γη. Δηλαδή, θα λέγαμε,
είναι στην ατμόσφαιρα. Συνεπώς θα μπορούσε να τον βλέπει ή οσδήποτε άνθρωπος τοποθετημένος επάνω στην γη. Προσέξτε αυτό, διότι το προηγούμενο όραμα του Ευαγγελιστού ήταν πραγματικά στον ουρανό με τον θρόνο του Θεού και τους 24 πρεσβυτέρους. Τώρα είναι στον ουρανό με την έννοια στο στερέωμα και μπορεί ή οσδήποτε θεατής να δει την όλη εικόνα. Ποιο όμως είναι αυτό το μέγα σημείο? Μία γυναίκα. Αυτή η γυναίκα είναι η μητέρα του Μεσσίου, του Ιησού Χριστού, η υπεραγία Θεοτόκος. Είναι μια εικόνα της πρώτης παρουσίας του Χριστού. Ταυτοχρόνως όμως, εις την ιδίαν εικόνα υπάρχει και μια άλλη θέση με εσχατολογική διάσταση και είναι η Εκκλησία. Στην ιδίαν εικόνα έχουμε δύο όψεις της ιδίας εικόνας. Η μία όψη είναι η υπεραγία Θεοτόκος και η άλλη όψη είναι η Εκκλησία. Ως προς την πρώτη εικόνα που είναι η υπεραγία Θεοτόκος, βλέπουμε να κάνουμε πρώτα την ερμηνεία σε σχέση με το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, και όλοι οι ερμηνευτές συμφωνούν ότι είναι η υπεραγία Θεοτόκος, διότι υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία ως προς τον τοκετόν της και τι απέγινε αυτό που γέννησε τον Μεσσία. Περιβάλλεται τον ίδιο η γυναίκα αυτή. Προσέξτε αυτή την εικόνα, ότι η υπεραγία Θεοτόκος περιβάλλεται τον ήλιο. Είναι γνωστό ότι το ηλιακό φως, αν θέλετε το άκτιστο φως, αλλά πώς να το πούμε τώρα, το λέμε ηλιακό φως, περιβάλλεται μόνος ο Θεός. Είναι εκείνο που λέγει στον 103 ψαλμόν, ο αναβαλόμενος φως ως ημάτιο. Αυτός που ντύνεται το φως σαν ημάτιο. Ημάτιο είναι το απ' έξω των ενδυμάτων της αρχαίας ενδυμασίας. Αυτός που ντύνεται το φως σαν ημάτιο. Ωραία εικόνα αυτή. Ακόμη όμως ο Χριστός είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και εφόσον η υπεραγία Θεοτόκος εκειοφόρησε τον ήλιον της δικαιοσύνης, τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν και Λόγον του Θεού, ο οποίος περιβάλλεται ως ημάτιον το φως, τότε δικαιολογημένα φέρεται ως περιβαλλωμένη τον ήλιον. Η σελήνη είναι κάτω από τα πόδια της. Τι σημαίνει αυτό? Η σελήνη έχει μεταβολές στο δίσκο της, τουλάχιστον κατά το φαινόμενο. Δεν φωτίζεται ως προς εμάς τους θεατάς στη γη. Δεν φωτίζεται η σελήνη πάντοτε το ίδιο και δεν διατηρεί το δίσκο της στρογγυλών από πλευράς φωτεινότητος όπως ο ήλιος. Και είναι το σύμβολο της αλλοιουμένης κοσμικής ζωής. Και τώρα αυτή η σελήνη είναι κάτω από τα πόδια της υπεραγίας Θεοτόκου. Ωραία εικόνα. Είναι η εικόνα ότι η υπεραγία Θεοτόκος ενίκησε το αλλοιούμενον κοσμικόν φρόνημα. Στάθηκε πάνω από το κοσμικό φρόνημα της εποχής της. Γι' αυτό και την εξέλεξε ο Θεός, για να γίνει μητέρα του Μεσσίου. Οι 12 αστέρια, στα 12 αστέρια είναι η πίστης και οι αρετές της υπεραγίας Θεοτόκου, όπως λέγει ο Ανδρέας Κεσαρίας. Ακόμη δικαιώνεται η εμφάνιση της υπεραγίας Θεοτόκου εις το στερέωμα με τόση λαμπρότητα, όπως λέγει ο Οικουμένιος Οικότος, ως καθαράν ψυχήν και σώματι, ως εισάγγελον, ως ουρανοπολίτη. Είναι δηλαδή το πρόσωπο εκείνο μπροστά στο οποίο
ηλιγκιούν οι ανώτερες πνευματικές δυνάμεις του ουρανού. Ηλιγκιούν. Αυτός ο ύμνος, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ της εκκλησίας μας, που θεωρούνται να ίστανται μετεκπλήξεως μπροστά στην Θεοτόκο, και η υπεραγία Θεοτόκος να είναι πλατιτέρα των ουρανών και υψηλωτέρα αυτών των αγγελικών όντων, είναι όχι φιλολογία, όχι ποιητική αδεία υπερβολή, αλλά μία πραγματικότητα. Ο αγγελικός κόσμος ηλιγκιά πρώτης υπεραγίας Θεοτόκου. Πάρα πολλές φορές έχω καθίσει και έχω σκεφτεί τι είχε υπεραγία Θεοτόκος και στάθηκε τόσο υψηλή. Τι είχε, αγαπητοί μου? Τηρούσε τις εντολές του Θεού. Ήταν πολύ απλή. Γυναίκα ήταν και μαγείρευε όπως μαγειρεύετε κι εσείς οι γυναίκες. Έκανε τις δουλειές της όπως κάνετε κι εσείς τις δουλειές σας. Ήρθε η ώρα να αρβωνιαστεί και να παντρευτεί. Ο Ιωσήφ ήταν μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, παντρεμένος με παιδιά, και είχε πεθάνει η γυναίκα του, ήταν εχείρος. Η υπεραγία Θεοτόκος ήταν κάπου 15 ετών όταν εδόθηκε ως σύζυγος, για σύζυγος, δεν έγινε ποτέ σύζυγος, εις τον Ιωσήφ. Κοιτάξτε, αυτά που σας είπα είναι πολύ ανθρώπινα, είναι πάρα πολύ ανθρώπινα, για να σας δείξω ότι έχουμε κάτι το όχι το υπερβατόν, πολύ απλά, πολύ κοινά. Όταν εγκυμονεί μάλιστα η Θεοτόκος, ο Ιωσήφ, άνθρωπος ήταν, υποψιάζεται και λέει, γιατί άραγε, τι συμβαίνει, μήπως είναι κλεψίγαμος και πρέπει να τη διώξω. Είναι όμως δίκαιος, δεν την παραδειγματίζει και θέλει απλώς να τη διώξει κρυφά. Εκείνη όμως δεν είπε τίποτα από το μυστικό της, πως ακριβώς είχε εγγαστρεί. Προσέξτε λοιπόν, μέσα σε αυτή την πεζότητα της ζωής, στην οποία είμαστε όλοι οι άνθρωποι, η υπεραγία Θεοτόκος είναι ύψος δυσανάβατον, να χρησιμοποιήσω φράση της ακολουθίας των χαιρετισμών, δυσθεώρητον και αγγέλης οφθαλμής και αγγέλων οφθαλμής και εις τα μάτια των αγγέλων. Τι ήταν εκείνο? Τι ήταν? Είναι η εν Χριστώ απλότης. Αυτή είναι η αρετή, η τήρηση των εντολών και η εν Θεώ απλότης. Αλλά τι είναι αυτή η εν Θεώ απλότης? Είναι το πρωτόκτιστον κάλος των πρωτοπλάστων. Είναι οι πρωτόπλαστοι πριν πέσουν στην αμαρτία. Βλέπουν τα πράγματα όπως είναι. Δεν σκέπτονται κάτι διαφορετικό. Βλέπει αυτό που άλλοτε σας έλεγα, ο άνδρας την γυναίκα και τη βλέπει σαν πλάσμα του Θεού, τίποτε άλλο. Και αντιστρόφως, βλέπεις ένα σχήμα και το μυαλό σου σκέπτεται αυτό το σχήμα που βλέπει, όχι τίποτε άλλο. Αυτό είναι τρομακτικά δύσκολο, τρομακτικά δύσκολο. Κι όμως, αγαπητοί μου, η υπεραγία Θεοτόκος είχε φτάσει εκεί. Γι' αυτό τώρα εμφανίζεται με αυτό το όραμα. Βεβαίως, το όραμα, προσέξτε, είναι μεταγενέστερο του ιστορικού προσώπου της υπεραγίας Θεοτόκου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πρώτα υπήρξε η υπεραγία Θεοτόκος και μετά έχει το όραμά του αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι όμως αποκαλυπτικό του ποια υπήρξε η υπεραγία Θεοτόκος και τι είχε να διαδραματίσει με τον τόκον της αυτών, τον Ιησού Χριστόν, μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν εμφανίζεται έτσι η υπεραγία Θεοτόκος. Έτσι, γεμάτη από αρετές, φέρεται ως και οφορούσα στο όραμα και οδύνουσα και κράζουσα διαταγενήσει. Βεβαίως, ο Θεός Λόγος ενυνθρώπισε, και αφού ενυνθρώπισε, εκειοφορήθη και εγεννήθη. Αυτή η έκφραση οδύνουσα, δηλαδή κυλοπονούσα και βασανιζομένη, δεν υπηρετεί την εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου ως πρόσωπο, αλλά υπηρετεί την δευτέρα εικόνα της οπτασίας που είναι η Εκκλησία.
διότι η Εκκλησία κυοφορεί, θα το δούμε, και έχει οδύνεστο και του, θα το δούμε. Μάλιστα, κατά μία θεολογική, θα λέγαμε, επεξεργασία, η υπεραγία Θεοτόκος δεν είχε πόνος. Αν με ρωτήσετε πού το λέει η Αγία Γραφή, γιατί συνήθως οι άνθρωποι ρωτούν, καλά κάνουν, το λέγουν οι αιρετικοί αυτό, εμείς καλά θα κάνουμε να ρωτούμε πού το λέει η Αγία Γραφή. Να μάθουμε να ψάχνουμε την Αγία Γραφή, να μελετούμε την Αγία Γραφή. Όταν είπε ο Θεός κατά την καταδίκη των πρωτοπλάστων στη γυναίκα ότι με πόνος θα γεννά τα παιδιά της, μα η Θεοτόκος είναι η καινούργια Εύα, η καχαριτωμένη, η κατασυνείδηση καινούργια Εύα, ενώ η άλλη, η παλαιά, ή το εκείνη που εμπήκε, ήταν δυνατόν να πέσει και έπεσε, και έπεσε με τον πρώτο πειρασμό. Και η Θεοτόκος είναι δυνατόν να πέσει, αλλά δεν έπεσε και συνειδητοποίησε την αρετή της και την πίστη της. Συνεπώς, αφού είναι η καινούργια Εύα, εκείνη που θα φέρει την ζωή, την αληθινή, διότι η Εύα θα πει ζωή, την αληθινή ζωή στον κόσμο δια του Μεσσίου, δια του τοκετού της, που είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός, προφανέστατα δεν είχε πόνος. Εγέννησε άνευ πόνο, απειλαγμένη παντός πόνο. Συνεπώς, το όραμα δεν υπηρετεί το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά την Δευτέρα, όπως σας είπα, πλευρά της εικόνας, την Εκκλησία. Θα το δούμε. Η Δευτέρα εικόνα είναι η Εκκλησία. Φεύγουμε από το ιστορικό πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου και πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Περιττό να σας πω ότι σε πλήστες προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης έχουμε ταύτιση και ταυτοχρόνως διάκριση του προσώπου της υπεραγίας Θεοτόκου και της Εκκλησίας σε πάρα πολλές προφητείες, όπως και εδώ. Αν μου πείτε γιατί ταυτίζεται και ταυτοχρόνως διακρίνεται η υπεραγία Θεοτόκου με την Εκκλησία, θα σας απαντούσα. Η υπεραγία Θεοτόκος έδωσε τη σάρκα της, την οποία δανείστηκε ο Θεός Λόγος, περιευλήθη, έγινε άνθρωπος και ήλθε. Αυτή τη σάρκα του ο Χριστός τη δίδει τώρα στον κόσμο για να σωθεί και λέγει, ελάτε να φάτε τη σάρκα μου και να πιείτε το αίμα μου, λάβετε φάγετε, πάρτε τη σάρκα μου να τη φάτε. Αλλά όταν τρώμε τη σάρκα του Χριστού, γινόμαστε σώμα Χριστού. Ξέρουμε όμως από την Αγία Γραφή, το λέγει δια πολλών Απόστολος Παύλος, ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Αλλά αυτό το σώμα του Χριστού, που είναι η Εκκλησία, που είναι η πιστή, και είναι η πιστή γιατί γίνονται κοινωνοί του σώματος του Χριστού, είναι το σώμα που πήρε η υπεραγία που πήρε ο Χριστός από την υπεραγία Θεοτόκου. Να γιατί η Εκκλησία ταυτίζεται με την υπεραγία Θεοτόκων. Επιτρέψατε, όπως σας πω, τα ενή τρίτο ίσα και αλλήλεις ίσα, αυτό που λέμε στα μαθηματικά. Αυτό είναι. Γι' αυτό ταυτίζεται, αλλά και ταυτοχρόνως διακρίνεται. Τώρα έχουμε την Εκκλησία μπροστά μας, η οποία και αυτή είναι περιβεβλημένη των ήλιων της δικαιοσύνης. Βεβαίως, αφού η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, προφανώς λοιπόν, ο οποίος είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, προφανώς λοιπόν η Εκκλησία περιβάλλεται, δίνεται τον ήλιο, δηλαδή το φως, τη δόξα. Η σελήνη είναι κάτω από τα πόδια της Εκκλησίας. Ναι, όπως σας είπα, είναι το σύμβολο της αλλοιουμένης κοσμικής ζωής. Και τούτο γιατί πάντοτε στην Εκκλησία το κοσμικό φρόνημα είναι κάτω από τα πόδια της. Είπα πάντοτε, μην ξεχνάμε ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν πολλοί μπολιασμένοι, αλλά είναι όχι όλοι δόκιμοι. Υπάρχουν και οι αδόκιμοι, εκείνοι οι οποίοι τελικά σαν κλαδιά άκαρπα θα κοπούν και θα πεταχτούν.
Εγώ είμαι η άμπελος, είμαι στα κλίματα, η κλιματόβελος. Και λέγει ο Κύριος, κάθε κλίμα, κλιματόβελο, που δεν κάνει καρπό, κόβεται. Και η σπήρ βάλεται και πετιέται έξω. Συνεπώς, όταν λέμε η Εκκλησία, πάντοτε κάτω από τα πόδια της έχει το αλλοιούμενον κοσμικόν φρόνημα, αυτό αφορά μόνο εις τους πιστούς που αποτελούν την αληθινή Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Αν θέλετε αυτό να σας το στηρίξω, θα σας το πω αμέσως. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι η Εκκλησία είναι άμωμος. Πώς είναι άμωμος? Κοιτάξτε τι τις έρνουν τις Εκκλησίες στις εφημερίδες. Κοιτάξτε τι γράφουν και λένε η Εκκλησία και η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι άμωμος. Δεν έχει μόμον ή σπήλων. Δεν έχει λεκέ. Ούτε καμία κατηγορία. Τίποτα δεν έχει Εκκλησία. Γιατί την αποτελούν οι λίγοι. Την αληθινή Εκκλησία. Το λίμα. Και αφού λοιπόν δεν έχει μόμον ή σπήλων, δεν έχει δηλαδή σπηλάδα, δεν έχει λεκέ, ούτε λεκέ, σημαίνει ότι πραγματικά κάτω από τα πόδια της έχει βάλει το κοσμικό φρόνημα. Αυτά που γράφουν οι εφημερίδες είναι πάντοτε για εκείνα που γίνονται από εκείνους που δεν έχουν συνείδηση της εκκλησιαστικής των ζωής. Οι 12 αστέρες είναι η διδασκαλία των 12 Αποστόλων, επί της οποίας διδασκαλίας θεμελιούται η Εκκλησία και εξοραίζεται. Σε μια άλλη εικόνα, αυτή τη γνώμη τη λέει ο Οικουμένιος, σε μια άλλη εικόνα παρακάτω της Αποκαλύψεως, είναι πολύ υπέρενη στο 20ο κάπου κεφάλαιο, 21 κεφάλαιο. Εμφανίζεται η Εκκλησία ως η Άνω Ιερουσαλήμ που κατέρχεται, η οποία είναι θεμελιωμένη επί 12 θεμελίων. Και λέγει σαφώς εκεί ότι είναι οι 12 Απόστολοι. Είναι αυτό που λέμε στο σύμβολο της πίστεως, πιστεύω, εις μίαν, αγίαν, είδατε, αγίαν, καθολική και αποστολική εκκλησία. Αυτό θα πει η αποστολική εκκλησία. Η θεμέλη της εκκλησίας είναι η διδασκαλία των Αποστόλων που την πήραν από τον Χριστό. Είδατε δε και τη δευτέρα της ιδιότητα, αγία. Αυτό που σας είπα, άμωμος και άσπυλος. Εν συνεχεία, υγιεινή, εν γαστρή έχουσα και κράζει οδύνουσα και βασανιζομένη τεκίνη. Εν γυμονή, κράζει, πονάζει, φωνάζει, βασανίζεται να γεννήσει. Τι σημαίνει αυτό? Μέναμε στην εικόνα της Εκκλησίας. Λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, ως φυσήν εν Ισαΐα το πνεύμα, πριν την οδύνουσαν τεκίν εξέφυγεν και έτε και νάρσεν. Τι να εξέφυγεν? Ή πάντως τον δράκοντα ή να γεννήσει των λαών ή νοητήσιον τον άρενα. Όπως λέγει στον Ισαΐα το πνεύμα το Άγιον, πριν αυτή που κυλοπονούσε να γεννήσει, ξέφυγε και γέννησαν σε νικό. Από ποιον ξέφυγε, ερωτάει ο Άγιος Ανδρέας, ερμηνεύοντας τον Ισαΐα. Ή πάντως τον δράκοντα, οπωσδήποτε λέει, έχει ξεφύγει το διάβολο για να γεννήσει τον λαόν του Θεού, τον άρενα λαόν του Θεού, τον αποκαλεί άρενα, και που είναι η νοητή Σιών. Η Παναγία είναι η νοητή Σιών, δηλαδή η Εκκλησία είναι η νοητή Σιών που γεννά τον άρενα λαόν, που είναι, τι θα πει τον άρενα λαόν, είναι ο όριμος λαός, ο λαός του Θεού, ο γενναίος λαός του Θεού, ο τέλειος λαός του Θεού. Προσέξτε εδώ να ειδείτε. Θα ξαναγυρίσω στην εικόνα του προσώπου της Υπεραγίας Θεοτόκου. Δηλαδή, στο ιστορικό πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Για να δούμε αυτό το εξέφυγε που λέει ο Ισαΐας. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Πώς ξέφυγε από τον δράκοντα? Τι σημαίνει αυτό? Και έχει πολύ σημασία. Γράφει ο Άγιος Ιγνάτιος
Αντιοχίας, στην επιστολή του προς Εφεσίους, στην 19 παράγραφο, τα εξής: «Έλαθεν τον άρχοντα του αιώνος τούτου η Παρθενία Μαρίας και ο τοκετός αυτής, ομοίως και ο θάνατος του Κυρίου. Τρία μυστήρια κραυγής, άτινα εν ησυχία Θεού επράχθη». Ξέφυγε από την προσοχή του άρχοντος του αιώνος τούτου, του διαβόλου. Προσέξτε, ξέφυγε από την προσοχή του. Ο διάβολος δεν είναι πάντα αυτού παρόν. Έχει τους δαίμονές του. Παρακολουθούν τα πάντα. Αλλά εξέφυγε όμως από τον διάβολο, από την προσοχή του διαβόλου. Τρία πράγματα ξέφυγε: η Παρθενία της Θεοτόκου, ο τοκετός της και ο θάνατος του Κυρίου. Δηλαδή, ξέφυγε ότι εγκυμόνησε ως Παρθένος. Αυτό ο διάβολος δεν το είδε. Επρονόησε ο Θεός αυτό ο διάβολος να μην το δει. Το εγνώριζε ο αρχάγγελος Γαβρίλ, αλλά ο διάβολος δεν το ήξερε αυτό. Έχει πολύ σημασία αυτό. Συνεπώς, ο διάβολος, θα το δούμε και λίγο πιο κάτω, παρακολουθούσε τις εγκυμονούσες γυναίκες τι θα γεννήσουν. Αν ερωτήσατε γιατί, περιμένει, θα το δούμε λίγο πιο κάτω γιατί. Περίμενε τον αντίπαλό του. Το άκουσε στον παράδεισο. Απόγονος της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή. Τώρα ο διάβολος δεν μαθαίνει ότι γεννά Παρθένος. Το ήξερε ο διάβολος ότι στο νησί είναι γραμμένο «Ιδού η Παρθένος εγγαστρή έξι». Ψάχνει λοιπόν να βρει ποια μπορεί η Παρθένος να είναι εγγαστρή. Ψάχνει. Έψαχνε όλα στα Παρθένους. Ξέφυγε όμως. Εξέφυγε. Προσέξτε, θα βάλει λίγο αργότερα τον Ιωσήφ να την υποπτευθεί. Θα το δούμε όμως λίγο πιο κάτω. Το δεύτερο μυστήριο είναι ο τοκετός. Τι ήταν αυτό που γέννησε? Τι ήταν? Θα πει ο διάβολος των Χριστών 30 χρόνια μετά. Τον παρακολουθεί τον Κύριον ο διάβολος βήμα με βήμα. Δεν βλέπει τη θεότητα, διότι η θεότητα δεν είναι ορατή. Βλέπει μόνο ψυχή ανθρωπίνη και ανθρώπινο σώμα. Τίποτε άλλο. Η θεία φύση είναι αόρατος. Και εις αυτούς τους αγγέλους ουδείς πόποτεν Θεόν, πόποτε Θεόν εόρακε, ου δύναται η δύνη. Ποτέ, ούτε είδε ότι θα δικτύσμα την ουσία του Θεού. Και τον παρακολουθεί βήμα προς βήμα τον Κύριο. Ο Κύριος πηγαίνει στην έρημο και τι του λέει ο διάβολος? Τον παρακολουθεί, τι κάνει πρώτα πρώτα? Τον βλέπει να νηστεύει 40 ημέρες. Να προσεύχεται. Αισθάνεται αντίπαλων ισχυρών. Και του λέγει, εάν είσαι Υιός του Θεού. Από πού το ξέρει αυτό? Το άκουσε στη βάπτιση. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αυτού, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται. Αυτόν ακούτε. Το άκουσε αυτό ο διάβολος. Και λέγει, τι είδους Υιός του Θεού μπορεί να είναι αυτός? Και πάει να τον τρικλοποδήσει, να τον κάνει να κάνει θαύμα, έτσι προσίδιον κέρδος. Με τους τρεις γνωστούς πειρασμούς δεν είναι της ώρας να τους αναλύσουμε. Και τι του είπε? Εάν είσαι Υιός του Θεού, πες οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Ο Κύριος δεν είπε, βεβαίως είναι Υιός του Θεού. Τίποτα. Είναι γραμμένο. Μιλάει με την Αγία Γραφή ο Κύριος, για να μας δείξει πως πρέπει να μιλάμε. Και πήγαινε να παγιδεύσει τον διάβολο. Είναι γραμμένο. Ού και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος μόνο με το ψωμί, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο δια στόματος Θεού. Αυτό μας είναι γραμμένο στο Δευτερονόμιο. Θα μπορούσε να το απαντήσει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος αυτό. Έτσι επίδησε ο Κύριος, αγαπητοί μου. Ο διάβολος το τέλος έφτασε να σταυρώσει τον Χριστό. Το τρίτο μυστήριο. Δεν ήξερε ποιον σταυρώνει ο διάβολος, έβλεπε μόνο ένα φοβερό αντίπαλο. Δεν ήξερε ποιος είναι. Αλλά εκεί όμως παγιδεύτηκε. Όταν κατέβηκε η ψυχή του Χριστού κάτω εις τον Άδη, τότε έγινε φανερή η θεία του φύσης. Ο διάβολος αχριστεύτηκε πια.
Ο Άδης αχριστέθηκε πια. Γι' αυτό εσκύλευσε τον Άδη. Μη πειραστείς υπ' αυτού, όπως λέει ένα τροπάριο πολύ ωραίο. Και νίκησε τον διάβολο χρησιμοποιώντας το άγγιστρο του σταυρού για να παγιδεύσει τον διάβολο. Αυτά τα τρία ο Άγιος Ιγνάτιος τα αποκαλεί τρία μυστήρια και βάζει των χαρακτηρισμών. Τρία μυστήρια κραυγής, άτινα εν ησυχία Θεού επράκτη. Έγιναν μέσα στην ησυχία του Θεού και ταυτοχρόνως στάθηκαν μυστήρια κραυγής, διότι τώρα απεκαλύφθησαν και είναι πράγματι μυστήρια κραυγής. Ώστε αυτό σημαίνει ότι έχει εγγαστρεί, ότι εξέφυγαν από τον δράκοντα, που θα μας κάνει πλεπτομερή ανάλυση ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λίγο πιο κάτω στο κείμενό του, στο ίδιο κεφάλαιο. Αλλά μας προλαβαίνει ο Ισαΐας όταν γράφει το εξέφυγεν. Αλλά προσέξτε όμως εδώ. Η Εκκλησία, επανέρχομαι στην εικόνα της Εκκλησίας. Εθ' εξής, κάθε πιστός του λαού, του Θεού, που γεννάται από την Εκκλησία, γεννά και τον Χριστόν νοητός. Εδώ τώρα κάτι πολύ περίεργο. Σε έναν ψαλμό βρίσκομαι την υποψηφία νίκη του βασιλέως, τη μια στιγμή σαν σύζυγο και την άλλη στιγμή στο ίδιο ψαλμό και την άλλη στιγμή ως θυγατέρα. Από τη μια σύζυγο και μετά γίνεται σε λίγο η σύζυγος γίνεται θυγατέρα του βασιλέως. Πώς γίνεται αυτό? Ο Χριστός γεννήθηκε από την Θεοτόκον και αναμφισβήτητα η Θεοτόκος είναι η μητέρα του. Αλλά και ταυτοχρόνως όμως η Θεοτόκος γεννήθηκε από τον Χριστόν, διότι αναγεννήθηκε πνευματικά. Φέρνει τον Χριστό στον κόσμο και αναγεννάται η Ιδία. Η Ιδία, για να μην πω βέβαια από την στιγμή της συλλήψεώς της αναγεννάται, αλλά την πληρότητα θα λέγαμε, αν επιτρέπεται να το πω έτσι, της αναγεννήσεώς της, την έχει στην Πεντηκοστή. Την ημέρα της Πεντηκοστής ή το παρούσα η Θεοτόκος, μας το λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης, ή το παρούσα, και είναι η τελευταία φορά που βρίσκουμε την Θεοτόκος στην Καινή Διαθήκη. Έτσι η Θεοτόκος γεννά τον Χριστόν και γεννάται υπό του Χριστού. Αυτό τώρα το σχήμα υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Ο Άγιος Ανδρέας Καισαρίας το λέγει με έναν θαυμάσιον τρόπο. Και υπάρχει ένα ημιστήχιο αυτού που θα σας διαβάσω, που θα ήταν καλό να το θυμόμαστε. Ακούστε τι λέει. Ώστε ενεκάστο γεννάστε τον Χριστόν νοητός, ώστε στον καθένα να γεννηθεί ο Χριστός νοητά. Και δια τούτο η Εκκλησία σπαργανεί και οδύνει άχρης αν ο Χριστός μορφωθεί εν ημίν γεννηθείς. Γι' αυτό η Εκκλησία κυλοπονά, έχει τους πόνους του το κετού, έως ότου όλοι οι πιστοί αναγεννηθούν εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό πάντοτε θα κράζει, πάντα θα κυοφορεί και πάντα θα γεννά. Και τελειώνει. Όπως έκαστος το μετέχειν Χριστού, Χριστός γέννηται. Ώστε ο καθένας μετέχοντας του Χριστού να γίνεται Χριστός. Μετέχοντας, δηλαδή να μετέχει στο Χριστό και να γίνεται Χριστός. Να γίνεται Χριστοειδής, όπως λέει ο Ιουστίνος Πόποβιτς, ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς. Να γίνεται Χριστοειδής, να γίνεται Θεοειδής. Αυτό γίνεται με αυτή την περίεργη κυοφορία. Λέγει ο Ισαΐας στην οδή του, που ομιλεί για αυτή την πνευματική γέννηση, και ως η οδύνουσα εγγύζει του τεκίν
και επί τη οδύνη αυτής εκέκραξεν, ούτως εγεννήθημεν το αγαπητό σου δια των φόβων σου, Κύριε. Είναι περίφημο αυτό, σας παρακαλώ, είναι η καρδία της πνευματικής ζωής. Δεν είναι να μην κλέψουμε και να μην πούμε ψέματα. Αυτά πρέπει να έχουν τελειώσει από τη ζωή μας. Δεν πρέπει να λέμε ψέματα και να κλέβουμε και δεν ξέρω τι. Αυτά πρέπει να φύγουν από τη ζωή μας. Και να μισεύουμε και να πορνεύουμε. Αυτά είναι ακατανόητα. Εδώ είναι ο πυρήνας της πνευματικής ζωής. Εγγαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμεν και ετέκομεν. Πνεύμα σωτηρίας σου επιείσαμεν επί της γης. Ού πεσούμεθα, αλλά πεσούνται πάντες οι ενικούντες επί της γης. Είναι στον Ισαΐα στο 26 κεφάλαιο 17-18 στίχη. Δηλαδή, όπως εκείνη που κυλοφωνά, που κυοφορεί, κυλοπονάει και στο κυλοπώνημά της φωνάζει, εκέκραξεν, ούτως εγεννήθημεν το αγαπητό σου. Έτσι και εμείς, Κύριε, γεννήκαμε δια τον Μεσσία σου, δια τον φόβο σου, Κύριε. Εγγαστρή ελάβομαι, λέει ο Ισαΐας. Εγγαστρή ελάβομαι, εγώ ο Ισαΐας, εγγαστρή έλαβον. Εγώ ο πατήρ Αθανάσος, εγγαστρή έλαβον. Τι θα πει, εγώ εγκυμονώ. Τι εγκυμονώ? Εγκυμονώ στα σπλάχνα μου το Σωτήρα, το Χριστό. Αλλά η εγκυμοσύνη έχει πόνους. Και οδυνήσαμε και ετέχομαι. Και κυλοπονήσαμε και γεννήσαμε. Τι γεννήσαμε? Πνεύμα σωτηρία σου επίησαμε επί της γης. Γεννήσαμε τη σωτηρία. Έτσι ο Χριστός με γεννάει και μετά γεννάω εγώ τον Χριστό. Και γίνομαι Θεοτόκος. Ώστε λοιπόν δεν είναι η Θεοτόκος, βέβαια, η υπεραγία Θεοτόκος, η Μαρία, είναι η ιστορική Θεοτόκος. Αλλά Θεοτόκος γίνεται ο κάθε πιστός. Τα ακούσαμε, αγαπητοί μου? Θεοτόκος γίνεται ο κάθε πιστός. Να, ο πυρήνας της πνευματικής ζωής. Προηγουμένως λέγαμε, συγγνώμη, να τελειώσω. Πού πεσούμεθα? Αφού έγινα Θεοτόκος, δεν θα πέσω. Θα πέσουνε μόνο εκείνοι που κατοικούν πάνω στη γη, δηλαδή αυτοί που δεν κυλοπώνησαν τον Χριστόν και δεν γέννησαν το πνεύμα της σωτηρίας. Αυτοί θα πέσουνε. Εμείς ού πέσουμε θα. Εμείς δεν θα πέσουμε. Λοιπόν, αγαπητοί, σας είπα προηγουμένως, πώς μπορούμε να ψηλαφίσουμε την υπεραγία Θεοτόκων? Τι ήταν εκείνο που την έκανε τόσο μεγάλη, αγαπητοί μου? Πρώτα, κατά την οδύν του Ισαΐου, η Θεοτόκος είχε εγκυμονήσει τον αγαπητόν του Θεού. Το αγαπητό σου, λέει. Ο αγαπητός του Θεού ποιος είναι? Να ακούσατε το. Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός. Είναι ο Μεσσίας. Πριν ενανθρωπίσει, η υπεραγία Θεοτόκος τον είχε βάλει στα σπλάχνα της. Κατά την οδή του Ισαΐου. Η οδή του Ισαΐου δεν είναι προφητική για να ανήκει στους μελλοντικούς. Ο ίδιος ο Ισαΐας ήδη το ζει αυτό. Και φυσικά είναι και για τους μελλοντικούς. Ώστε λοιπόν η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία ήξερε την Παλαιά Διαθήκη. Από πού το ξέρουμε ότι ήξερε την Παλαιά Διαθήκη? Την προδίδει η οδή της. Η οδή της Αγίας Άνης. Και δεν είναι δυνατόν ποτέ να εγνώριζε μόνο μία οδή, αλλά θα εγνώριζε όλες τις οδές της Παλαιάς Διαθήκης και συνεπώς και του Ισαΐου και συνεπώς και αυτό το χωρίο που λέμε τώρα. Πώς την προδίδει? Διότι η δική της η οδή της υπεραγίας Θεοτόκου, που είπε μπροστά στην Ελισάβε όταν την συνείδησε, ότι από του νυν μακαριούς με πάθε έγινε. Είναι αυτή η περικοπή στο Λουκά που την ακούμε στην παράκληση. Αυτή είναι η οδή της. Μόνο στην παράκληση, σαν ευαγγελική περικοπή, είναι λιγάκι συντμημένη. Στο κείμενο μέσα στην Αγία Γραφή θα βρείτε όλα τα στοιχεία της οδής της. Είναι επηρεασμένη, είναι εμπνευσμένη η οδή της από την οδή της Αγίας Άνης.
Και σημαίνει ότι διάβαζε την Αγία Γραφή. Και σημαίνει ότι η υπεραγία Θεοτόκος ήδη είχε συλλάβει τον αγαπητό του Θεού στα σπλάχνα της, πριν έρθει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ να της πει ότι και σαρκικά θα εγκαθιδρύετο, θα έκανε τη σκηνή του μέσα στα σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Πέστε μου, είναι μεγαλειώδες? Πέστε μου, είναι ή δεν είναι ο πυρήνας της πνευματικής ζωής αυτό που σας λέω? Αυτό είναι ο πυρήνας της πνευματικής ζωής. Αυτό το άνοιγμα προς τον ουρανό, ένα παράθυρο στον ουρανό που βλέπει κανείς όλα αυτά και τα ζει. Μια τηλεφωνική γραμμή, αν επιτρέπετε να πούμε, με τον ουρανό. Προσέξτε όμως κάτι. Αυτές οι οδύνες, όπως ήδη σας ανέφερα, υπάρχουν στην εικόνα της Εκκλησίας και θα υπάρχουν πάντοτε. Υπάρχει δηλαδή η πνευματική γέννηση του κάθε πιστού. Ας πάρω ένα παράδειγμα για να το κάνω σαφές. Όλα αυτά που είπα να τα κάνω σαφή. Για μια στιγμή, μόνο παρακολουθήστε πολύ καλά αυτό το σημείο. Για μια στιγμή ένας άνθρωπος αρχίζει να γνωρίζει τον Χριστό. Γίνεται μέσα του ένα αποδογύρισμα, αλλίωση της καρδιάς του. Βάζει τα δυνατά του να ζήσει πνευματική ζωή. Του λέμε ότι ζήσε την πνευματική ζωή και θα δεις τι ειρήνη θα έχεις μέσα στην ψυχή σου. Να δεις τι χαρά θα έχεις μέσα στην ψυχή σου. Θα γίνεις άλλος άνθρωπος. Πραγματικά. Έτσι γίνεται. Αλλάζει η ζωή. Αυτό όμως δεν κρατάει πολύ καιρό. Εδώ το θέλω να προσέξετε. Είναι αυτό που εκείνοι που μιλάνε για πνευματική ζωή, το παρακάτω δεν το λένε. Δεν το λένε το παρακάτω. Ούτε στα κηρύγματά μας δεν το ακούμε αυτό. Προσέξτε. Ήδη το είπα σε κάποιον κύριο προηγουμένως, που τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν σε αυτόν, και θα του τα πω βέβαια πιο πλατιά, αλλά ας τα ακούσει, είναι παρόν. Ας τα ακούσει από τώρα που θα τα πω σε όλους που τα ακούτε. Όλα πηγαίνουν καλά. Χαρά μες στην ψυχή, ειρήνη στο σπίτι, όλα πολύ καλά. Αφήνει ο Θεός να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Ακόμα δεν γεννήθηκε όμως ο Χριστός μες στην καρδιά. Πού είναι η κοιλόπολη της ψυχής? Πού είναι οι οδύνες του τοκετού? Δεν υπάρχει τίποτα. Ακόμα υπάρχει στυρότητα. Δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα αρχίζουν εωδύνες. Αρχίζει να εγκαθιδρύεται ο Χριστός μες στην καρδιά και αρχίζουν οι πειρασμοί. Πάει η ειρήνη, όχι του Θεού. Αυτή η ειρήνη που είχαμε ήταν όλα ησυχία. Όλα ησυχία. Όλοι με την καλημέρα τους, όλα ευτυχισμένα και ο ήλιος χαρούμενος. Σου έλεγε το πρωί ο δίσκος του, σου έλεγε καλημέρα. Πάει αυτό, πάει, εξαφανίστηκε. Πειρασμοί, σκουντούφλες, δυσκολίες. Αρχίζει η γυναίκα σου, αδελφέ μου, να τα βάζει μαζί σου και να σου λέει τι είναι αυτή η πνευματική ζωή που έχεις? Πούλεμο! Και αντίστροφα, τον πόλεμο να τον κάνει ο άνδρας ή την γυναίκα. Μετά οι άνθρωποι αρχίζουν να παίξουν. Βίαιον πόλεμο ο διάβολος. Βίαιον πόλεμο. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα σπουδαίο. Η σωτηρία με στην ψυχή αρχίζει να κυλοπονά. Βλέπει ο πιστός ότι η πνευματική ζωή είναι δύσκολη. Βλέπετε τι αγωνία έχει η γυναίκα όταν θέλει να γεννήσει. Το βλέπουμε και στα ζωντανά αυτό. Τι αγωνία έχουνε. Και μετά όταν γεννήσουν, βλέπετε το ζωντανό ας πούμε, όταν γεννήσει, τι αγελάμε, το πρώτο. Μένει εκεί ξαπλωμένο. Δεν έχει πια δυνάμεις, διότι είχε πολλή αγωνία για να γεννήσει. Αυτή είναι η αγωνία του πιστού.
χτυπιέται. Άγρυπνες, βράχια, χτυπιέται. Κύριε, να φανάζει, πού είσαι. Κύριε, δεν μπορώ. Κύριε, είναι η πόνη, η πόνη του το και του, του Χριστού που θα γεννηθεί η σωτηρία. Θα χάσει την περιουσία του ακόμα, τα χρήματά του, θα χάσει την υγεία του. Θυμηθείτε τον Ιώβ, θυμηθείτε τον Δαβίδ, συγγνώμη, τον Δαβίδ, καλά σας το είπα. Θυμηθείτε τι πειρασμούς. Και μετά έρχεται το πνεύμα της σωτηρίας. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Άρα και το καταλάβαμε. Αν σας πούν ότι η πνευματική ζωή είναι χαρά και τραγούδια ή τραγουδάκια, είτε πλανώνται είτε ψεύδονται. Αυτή είναι η πνευματική ζωή. Έχει πόνο. Αλλά υπάρχει και άλλη μια όψη. Η άλλη όψη δεν είναι άσχετη με αυτή την πρώτη που σας είπα. Είναι ο λόγος του Χριστού που είπε Ματθαίος 24,8 και έχει εσχατολογική διάσταση διά την Εκκλησία. Πάντα δε ταύτα αρχή οδύνων. Άμα δείτε, λέει, σεισμούς, άμα δείτε πολέμους, διωγμούς, όταν βλέπετε να μην παραδέχεται η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, ο πατέρας το γιο και ο γιος τον πατέρα, να σκοτώνει ο πατέρας το γιο και ο γιος τον πατέρα για την πίστη, για την πίστη. Αυτά, λέει, άμα τα δείτε, αυτά είναι η αρχή του κυλόπονου, αρχαίο δίνων. Ο αρχές λοιπόν, που σημαίνει θα δείτε πιο πολλά πράγματα, πιο δύσκολα. Πού, ποιοι, η Εκκλησία. Ώστε λοιπόν, να γιατί η γηνή, το μέγα σημείο, η γηνή που εμφανίζεται στον ουρανό, είναι η Εκκλησία, είναι η Παναγία από τη μια, η Εκκλησία από την άλλη, σας τα εξήγησα, που κυοφορεί τη σωτηρία της, αγωνίζεται, διώκεται. Σε λίγο θα σταθεί ο διάβολος απέναντί της να της αρπάξει τον τοκετό, το παιδί που γέννησε. Τι θα κάνει? Ξέρετε αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος: ο διάβολος ως λέον οριόμενος περιπατεί, ζητών τι να καταπεί, ζητώντας ποιο να καταπεί, ως λέον οριόμενος. Έτσι πολλές φορές λέμε στα νέα μας παιδιά: παιδάκι μου, πρόσεχε την κοσμική ζωή, πρόσεχε έπειτα, παιδάκι μου, πίσω από εκείνο ο διάβολος σου ανοίγει παγίδες, δεν το βλέπεις? Βέβαια δεν το βλέπουμε, αλλά πρέπει να πιστέψουμε. Γι' αυτό η πίστη είναι μεγάλο πράγμα. Τι νομίζετε ότι είναι η πίστη μόνο? Η πίστη στο Θεό. Είναι η πίστη να πιστέψεις ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Και άμα πιστέψεις ότι έτσι έχουν τα πράγματα, τότε μόνο μπορείς να σωθείς. Αλλά ας προχωρήσουμε. Και όφθη άλλο σημείο εν το ουρανό, και ειδού δράκον πυρός μέγας, έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10, και επί τας κεφαλάς αυτού 7 διαδήματα, και η ουρά αυτού σύρει το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έβαλεν αυτούς εις την γη. Και παρουσιάστηκε, εμφανίστηκε άλλο σημείο στον ουρανό, και να ένας δράκοντας φίδι τεράστιο, κόκκινο, με 7 κεφάλια, 10 κέρατα, 7 στεφάνια, διαδήματα, στέμματα πάνω στα 7 του κεφάλια. Σήκωσε την ουρά του στον ουρανό, τεράστιος δράκον, και έριξε από τον ουρανό το 1/3 των αστεριών. Φοβερό θέα. Δεν το βλέπαμε εμείς σαν οπτασία, τι θα αισθανόμαστε. Όταν λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι όφθη άλλο σημείο εν το ουρανό, θέλει να σημάνει ότι μια άλλη, θα λέγαμε, κυρία μορφή, αλλά της αυτής οπτασιακής εικόνας. Το σκηνικό δεν αλλάζει. Εδώ βλέπει την γυναίκα, δίπλα βλέπει τον δράκοντα. Το σκηνικό είναι το ίδιο. Και έχει ταυτοχρόνως και τα δύο οράματα μπροστά του.
τη γυναίκα από εδώ το μέγα σημείο και από την άλλη μεριά το άλλο σημείο του δράκοντος. Σας εξήγησα προηγουμένως ότι η λέξη σημείο είναι πολύ σήμαντη, ανεφέρθηκε και το είπαμε και έχει μια πολύ βαθυτέρα σημασία. Εδώ πάλι θα σας πω, σημείο σημαίνει έκτακτον γεγονός, θα επαναλάβω. Δηλαδή, αυτό που σημαίνει κάτι, αυτό που αποτελεί διακριτικό γνώρισμα ενός πράγματος ή ενός γεγονότος, αυτό που λέμε απλά σημάδι ή σημαδιακό. Κάποτε παρατηρούμε κάτι και λέμε σημάδι αυτό, σημαδιακό αυτό. Εδώ σημείον είναι ο διάβολος, διότι αυτός είναι ο δράκον, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Και είναι σημείον διότι συνιστά την άλλη όψη του μυστηρίου της γυναικός. Μυστήριο η γυναίκα, μυστήριο και ο δράκον. Και επειδή συνιστά την άλλη όψη του μυστηρίου της γυναικός, δηλαδή της Εκκλησίας, γι' αυτό λέγεται και αυτός σημείον. Δηλαδή ποιος είναι? Το μυστήριο της ανομίας. Μας λέγει ο Απόστολος Παύλος το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας. Β' Θεσσαλονικής 2:7. Και ακριβώς εννοεί αυτό που εκφράζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με τη λέξη σημείον. Σημείον η Εκκλησία, σημείον και ο διάβολος. Το σημείο της ευσεβίας η Εκκλησία, το σημείο της ανομίας ο διάβολος. Μυστήριον η Εκκλησία, μυστήριον και η ανομία. Σας λέγω πάλι ότι πάλι ο ουρανός, σας υπενθυμίζω, δεν είναι ο θρόνος του Θεού, είναι το στερέωμα που βλέπει, είναι η ίδια εικόνα, σας το εξήγησα, που βλέπει τον δράκοντα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εδώ τώρα έχουμε ένα σκηνικό. Πάνω σε αυτό το σκηνικό θα διεξαχθεί μια μάχη. Μια μάχη πέρα και πάνω από κάθε μάχη που ποτέ δόθηκε μέσα στην ιστορία. Συνεκρούστησαν θερυπίνοι Έλληνες με τους Πέρσες και λένε κοσμοϊστορικό γεγονός. Δεν είναι κοσμοϊστορικά γεγονότα, αυτά είναι σχετικά κοσμοϊστορικά γεγονότα. Κοσμοϊστορικό γεγονός που συμπεριλαμβάνει ολόκληρη τη δημιουργία, όχι την ανθρώπινη μόνο ιστορία, είναι η μάχη που θα δοθεί με το παιδί που θα γεννηθεί από αυτήν την γυναίκα και με τον δράκοντα. Και ιδού, ας αναλύσουμε, δράκον πυρός μέγας, δράκον, φίδι, είναι ο διάβολος, όπως είπαμε. Ο διάβολος σαν φίδι επλάνησε τους πρωτοπλάστους. Και εξηγώντας ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, λίγο πιο κάτω γράφει, λίγο πιο κάτω, είναι στο 12ο κεφάλαιο, στίχος 9. Ο δράκον, ο όφης, ο μέγας, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλην. Κοιτάξτε εδώ, λεπτομερή περιγραφή που μας κάνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, λίγο πιο κάτω, συγκεντρώνει όλα τα ονόματα του σατανά, για να μην νομίζουμε ότι άλλο πράγμα ο διάβολος, άλλο ο σατανάς. Σατανάς θα πει αντικείμενος, είναι εβραϊκή λέξη, σατάν, και θα πει ο αντικείμενος, δηλαδή όπως λέμε ο αντίχριστος, ο αντικείμενος εις των Θεών. Δράκον, όφης μέγας αρχαίος, διάβολος, σατανάς και πλανών. Με αυτό θέλει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης να δώσει δύο πράγματα: την ταυτότητα του διαβόλου και το ολέθριο έργο του. Ποιος είναι και τι κάνει? Ο πλανών την οικουμένη όλη, το έργο του. Εμφανίζεται δε ο δράκον ως πυρός, ως κόκκινος. Είναι το κόκκινο χρώμα αυτό που εκφράζει, όπως λέει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, το φωνικό αυτού και αιμοχαρές. Αγαπά να φωνεύονται οι άνθρωποι. Και όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος,
ότι απαρχής ανθρωποκτόνος εστί. Ο διάβολος είναι απαρχής, πάντοτε ανθρωποκτόνος. Από πού απαρχής? Από την αρχή του ανθρωπίνου γένους. Τι έκανε στις πρωτοπλάστες? Εισήγαγε την αμαρτία και εισήχθη ο θάνατος. Ανθρωποκτόνος ο διάβολος. Γι' αυτό εμφανίζεται κόκκινος. Έχουν 7 κεφαλά και κέρατα 10. Οι 7 κεφαλές, αγαπητοί μου, σημαίνουν το πολυπληθές των οργάνων του, τα 10 κέρατα, το μέγεθος της δυναμεώς του. Δηλαδή, ο διάβολος είναι ο άρχον του κόσμου τούτου. Και όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, περιεπατήσεται κατά τον αιώνα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας, του αέρος, του πνεύματος που είναι ενεργούντος εν της υγιής της απειθίας, το πνεύμα που ενεργεί ήδη τώρα επάνω όμως εις τους ιούς της απειθίας. Όταν ο διάβολος επείραξε τον Κύριο στην έρημο, του είπε: «Συ δώσω», αφού του παρουσίασε στιγμή χρόνου, τον ανέβασε επάνω σε ένα ψηλό βουνό και εκεί πανοραματικά, οπτασιακά, ο διάβολος έχει τη δυνατότητα να το κάνει όπως και ο άγγελος. Συγκατάβαση του Θεού, εδέχτηκε να πειραθεί από τον διάβολο. Αλλά είπαμε, εδώ ήταν η μεγάλη παγίδα που του εστίνεται. Έτσι το ήθελε ο Θεός να γίνει. Άνθρωπο πλάνησε, από άνθρωπο θα επλανάτω. Άνθρωπο νίκησε, από άνθρωπο θα είναι κάτω. Αυτό που έκανε, από εκεί θα το βρίσκε. Γι' αυτό ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ. Έρχεται λοιπόν και του παρουσιάζει όλες τις βασιλείες της γης. Προσέξτε, και τι λέει ο διάβολος για τις βασιλείες της γης? «Συ δώσω την εξουσίαν τάφην άπασαν και την δόξαν αυτών», δηλαδή πασών των βασιλειών του κόσμου, «ότι εμεί παραδέδεται, σε μένα έχουν παραδοθεί, δικά μου είναι, και ο εάν θέλω δίδομαι αυτή, και σ' όποιον θέλω τη δίδω την εξουσία αυτή». Αρχίζει λοιπόν ο διάβολος να υπολογίζει ότι ο Ιησούς είναι σπουδαίο πρόσωπο, σπουδαίο, και του λέγει: «Θα σου δώσω την εξουσία να κυβερνήσεις επί της γης εάν μου δώσεις το προσκύνημά σου». Αυτό θα το κάνει, αγαπητοί μου, ο Αντίχριστος. Γι' αυτό ο διάβολος θα δώσει στον Αντίχριστο την εξουσία εφόλων των εθνών, εφόλων των λαών, εφόλων των γλωσσών. Ο Κύριος τι του είπε? «Υπαγιοποίησον Σατανά». «Υπαγιοποίησον Σατανά». Είναι γραμμένο, του λέγει. «Μόνο Κύριον των Θεών σου θα προσκυνήσεις και αυτόν μόνο θα λατρέψεις». Είδατε ότι ο διάβολος λέει ότι έχει την εξουσία όλων των βασιλείων? Δηλαδή, σαν να λέμε, το ακούστε και στη σημερινή ευαγγελική περικοπή, δηλαδή σαν να λέμε ο διάβολος κυβερνάει τον κόσμο. Ο Θεός κυβερνάει τον κόσμο, αλλά παραχωρεί ο Θεός να κυβερνά ο διάβολος ως άρχον τούτου του κόσμου, του αιώνος τούτου. Λέει ο Άγιος Κύριλλος: «Ποιες βασιλείες», λέει, «έχει ο διάβολος? Ούτε οβολών δεν έχει, ούτε δεκάρα δεν έχει, αν και η δεκάρα είναι 10 οβολοί. Ούτε οβολών δεν έχει ο διάβολος, και έχει τις βασιλείες του κόσμου και να τις δίνει όπου του αρέσει». Αλλά εντούτοις τις έχει, με την έννοια ότι παρεχωρείται. Είδατε τι είπε? Παραδέδεται, μου έχουν παραδοθεί. Παραχώρηση του Θεού είναι. Εφόσον οι άνθρωποι θέλουν να μην κυβερνώνται από τον Θεό, από τον διάβολο, βλέπετε πόσο αποκαλυπτικά είναι αυτά. «Δεν είσαι, αδελφέ μου, στις εντολές του Θεού? Σε κυβερνάει ο διάβολος και το σπίτι σου και την πατρίδα σου και την υφήλιον ολόκληρο». Εδώ όμως έχουμε 7 κεφάλια. Πώς σας το είπα προηγουμένως, 7 λέει κεφαλές, 7 κεφάλια. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η πληθύς των οργάνων του διαβόλου, αλλά ακόμα είναι και το μέγεθος της δυνάμειος του διαβόλου. Τι σημαίνει αυτό? Υπολογίσετε πόσες οργανώσεις φανερές και κριτές υπάρχουν του διαβόλου. Μασονισμός, σιωνισμός, αιρέσεις, ηλισμός, αναρχισμός, τι θέλετε και δεν υπάρχει.
Όλα αυτά είναι το πολυκέφαλον και το πολυκέρατον του διαβόλου, που σημαίνει πολλές οργανώσεις και σημαίνει πολύ δύναμη που ασκεί. Πού? Στην Εκκλησία. Ασκεί πολύ δύναμη στην Εκκλησία. Αλλά επάνω στα κεφάλια του λέει έχει 7 διαδήματα. Τι σημαίνει ότι έχει 7 διαδήματα? Το διάδημα είναι το σύμβολο της επικροτήσεως και του επένου, και του επένου των όσων έχει αυτή η κεφαλή πάνω στην οποία είναι το διάδημα. Σημαίνει εξής το κεφάλι μου και βάζω ένα στέμμα. Αλλά είναι και το σύμβολο της εξουσίας. Τι σημαίνει? Ο σάρχων του κόσμου τούτου, ο διάβολος εξουσιάζει. Αλλά και κάτι ακόμα. Ότι επικροτείται και χειροκροτείται και επενείται και επιδοκιμάζεται το κακόν και το πονηρόν εις τον κόσμον, διότι ο κόσμος όλος εν το πονηρόν κείται. Ο κόσμος όλος βρίσκεται μέσα.